Λοιπόν, να δούμε τώρα τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία με τον πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, κύριε Θεοφανούση, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πέραν των ανθρωπίνων ζώων που χάνονται και του ανθρώπινου δράματος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, έχουν ισοπεδωθεί και ολόκληρες πόλεις. Ποιες είναι οι ευρύτερες συνέπειες του πολέμου αυτού? Το τι συμβαίνει στην Ουκρανία σήμερα είναι θλιβερό. Ένας πόλεμος είναι καταστροφικός. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο μια διμερής διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά εντάσσεται επίσης στα πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Υπό αυτήν την έννοια το ερώτημα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, έχει αναβιώσει ο ψυχρός πόλεμος, αυτή θα είναι η κατάσταση πραγμάτων για τα επόμενα χρόνια ή θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί και το ουκρανικό ζήτημα και ταυτόχρονα οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και Δύσης γενικότερα. Ναι. Μας είπατε ότι αναβιώνει ουσιαστικά ο ψυχρός πόλεμος. Τίθεται όμως το ερώτημα το πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή θα μείνει όσο έχει η σημερινή κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν ξέρουμε πότε και πώς θα τελειώσει. Ή θα υπάρχει αυτή η συνεχής σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Γιατί είχαμε δει τι είχε γίνει με τους πυράβλους στην Κούβα. Τώρα έχουμε αυτό στην Ουκρανία. Οπότε πώς διαμορφώνεται το παγκόσμιο σκηνικό τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες? Να σας πω, λίγο πριν από την έναρξη του, μάλλον πολύ πιο πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πολύ πιο πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενθαρρύνει ένα διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Και σε αυτό το διάλογο τα θέματα μεταξύ άλλων θα ήταν η οικονομική ανάκαμψη, η συμμετοχικότητα, η δημοκρατία, καθώς επίσης και το θέμα της ασφάλειας. Λοιπόν, εμέσως πλην σαφώς αυτό το ερώτημα, αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν, να απαντηθούν μέσα και από το ζήτημα μιας της υιοθέτησης, της πρόθεσης μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και το ερώτημα ήταν κατά πόσο σε αυτήν την εξίσωση για την νέα αρχιτεκτονική Ευρωπαϊκής Ασφάλειας θα συμμετείχε και η Ρωσία. Κατά τη δική μου άποψη, καθώς και κατά την άποψη πολλών άλλων θεωρητικών και στη Δύση και στην Ανατολή, θεωρώ αναπόφευκτη αυτή την εξέλιξη, αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Θεωρώ λαθασμένο το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίστηκε αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα η Ευρωπαϊκή Ένωση το προσπέρασε, ενδεχομένως να υπήρξε κάποια υποκίνηση του ζητήματος, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την εγκλημάτωση. Ναι. Ουσιαστικά θα μπορούσε να αποφευχθεί ο πόλεμος αν υπήρχε μια πιο καλή συνεργασία, συνεννόηση μεταξύ ειδικότερα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ασφαλώς. Αυτό το λέω και αυτή είναι θέση και η οποία αρχίζει τώρα να εκφράζεται και σε αρκετά μέσα μαζικής επικοινωνίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις ΗΠΑ. Ναι. Και το θέμα είναι, δηλαδή να σας πω το εξής. Είναι αδύνατο να αλλάξουμε το παρελθόν. Αυτό που συνέβη και έχει συμβεί. Η ουσία είναι πώς μπορούμε να δράσουμε για το σήμερα και το αύριο. Τι δράσεις μπορούμε να προωθήσουμε, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα τον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, ναι, και την ειρηνική διευθέτηση των συναφών ζητημάτων. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και Δύσης γενικότερα. Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει μια διαιώνιση αυτού του ανταγωνισμού, μια διαιώνιση η οποία δεν συμφέρει σε κανένα. Ναι. Από την άλλη, σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή αυτή, βλέπουμε υπάρχει και η Τουρκία, που ουσιαστικά με τις κινήσεις της φαίνεται ότι επιδιώκει να είναι μια χώρα κλειδί να αποκτήσει μια στρατηγική σημασία
στρατηγική θέση μάλλον σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της. Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτή την διαμάχη Ρωσίας-Δύσης? Καταρχήν να σημειώσω ότι ιστορικά και διαχρονικά όταν υπάρχει ανταγωνισμός, όταν αναβιώνει ή αναβαθμίζεται ή εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, αναβαθμίζεται και ο ρόλος της Τουρκίας. Στην παρούσα συγκυρία η Τουρκία δεν αρκείται σε ένα ρόλο απλώς μιας περιφερειακής δύναμης. Η Τουρκία θέλει να έχει ένα ρόλο διεθνές, ένα αναβαθμισμένο ρόλο σε ένα πολυπολικό σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Από την άλλη όμως βλέπουμε και τις αποτυχίες του διεθνούς συστήματος. Το γεγονός δηλαδή ότι μεταξύ άλλων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα πολλές φορές αντικρίζουν διάφορα ζητήματα με δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό έχει το κόστος της. Στην περίπτωση της Ουκρανίας της εισβολής, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε άμεσα με μία ομοφροντή ακυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή ελόγευε και κάποιο κόστος για την ίδια, για τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, γιατί φαίνεται, κύριε Θεοφάνος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει με παροπίδες το ζήτημα της Ουκρανίας, γιατί βλέπουμε ότι οι συνομιλίες φιλοξενήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, χώρα η οποία κατέχει παράνομα έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό και έλεγα ότι στη μία περίπτωση είχαμε ομοβροντία κυρώσεων, μία μεγάλη αντίδραση για μία εισβολή που είναι καταδικαστέα της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποτονική. Και θα έλεγα ότι μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων δεν οδηγεί σε ένα διεθνές, σε ένα σύστημα, διεθνές σύστημα το οποίο να έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει και να αποτρέπει την κλιμάκωση και τέτοιου είδους κρίσης. Mm-hmm. Άρα αυτό πρέπει να αυτό το οποίο συμβαίνει δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα και θα πρέπει να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα. Διότι η επόμενη μέρα θα έρθει. Κάποια στιγμή και ελπίζω το συντομότερο ο πόλεμος θα λήξει και πρέπει κάποια ερωτήματα να τεθούν. Ναι. Κάτι τελευταίο, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Θεοφάνος, είναι το πώς παρομοιάζεται γενικότερα το θέμα της Ουκρανίας με την Λιβύη, με το Ιράκ, με την Συρία, αλλά και την Κύπρο στην τελική. Εξορισμού κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Από την άλλη όμως υπάρχουν ομοιότητες. Αν πάρουμε το θέμα της Κύπρου, το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξαν και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε εισβολή. Στη μία περίπτωση της Τουρκίας στην Κύπρο και στην άλλη της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως οι περιστάσεις και τα δεδομένα δεν είναι τα ίδια. Στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας η Τουρκία προέβαλε τον ισχυρισμό, την θέση ότι επεμβαίνει στην Κύπρο με στόχο την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ναι. Όσα είχε προηγηθεί το πραξικόπημα που της έδωσε την ευκαιρία. Στις 23 Ιουλίου, δηλαδή τρεις μέρες μετά την εισβολή, έπεσε η Χούντα στην Ελλάδα. Έπεσε και το πραξικοπηματικό καθεστώς στην Κύπρο. Στην Κύπρο αποκαταστάθηκε, στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Στην Κύπρο αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη με την ανάληψη προεδρικών καθηκόντων από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Βλάχο Κλειρίδη, στα πλαίσια τα συνταγματικά. Η Τουρκία δεν είχε πλέον νομικό έρισμα να συνεχίσει, αλλά συνέχισε και η διεθνής κοινότητα ανέχθηκε αυτή την κατάσταση. Και είχαμε και τις άλλες δύο εγκύτριες δυνάμεις, την Βρετανία και την Ελλάδα, που έπρεπε να είχαν παρέμβει, να σταματήσουν αυτή την κατάσταση και δεν έκαναν τίποτα. Στην περίπτωση της Ουκρανίας βλέπουμε σήμερα ότι η Βρετανία εμφανίζεται υπέρμαχος της διεθνούς νομιμότητας και θέλει να προωθήσει πάθη θυσία μια νέα κατάσταση πραγμάτων για να σταματήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να τιμωρηθεί η Ρωσία. Στην περίπτωση της Κύπρου που είχε και, εξακολουθεί να έχει και συμβατικές υποχρεώσεις, δεν
έδειξε μια ιδιαίτερη στάση ενδιαφέροντος. Ναι. Κάτι το οποίο πρέπει να αναλύσουμε, να το παρακολουθούμε για το μέλλον και του δικού μας ζητήματος, κύριε Θεοφάνου. Και επίσης, επειδή έχετε αναφέρει το θέμα της Λιβύης, της Ιράκ και της Ιουγκοσλαβίας, και σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρξαν μονομερείς ενέργειες δυνάμεων που οδήγησαν σε ευρύτερα προβλήματα. Αυτή η συζήτηση, ένα από τα συμπεράσματα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρχές και θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, η κλιμάκωση των οποίων μπορεί να δημιουργήσει αποσταθεροποίηση και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτή τη συγκυρία είναι επικίνδυνο, είναι ενισχυτικό αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Υπάρχουν προεκτάσεις, θα πρέπει να τερματιστεί και θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει ένας διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης για αυτό το θέμα. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Θεοφάνου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν.